Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικό στο Ηράκλειο, η οποία βρίσκεται σε δίδυμη κοίηση και λόγω του απαράδεκτου εργασιακού καθεστώτος δικαιούται μόλις 15 ημέρες αναρωτική άδεια, ανέδειξε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, ζητώντας απαντήσεις από τη Ζέτα Μακρύ. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ξαρά τις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες με βάση τις οποίες εργάζονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που οι κυβερνήσεις διαχρονικά τους αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας, φθηνούς, αναλώσιμους και χωρίς δικαιώματα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να δοθεί άμεσα άδεια με εξασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα στην αναπληρώτρια εκπαιδευτικό? Λοιπόν, η εκπαιδευτικός για την οποία με ρωτάτε, κύριε συνάδελφε, δεν έκανε ποτέ αίτηση να της χορηγηθεί 15 ημέρη αναρωτική άδεια μεταποδοχών, την οποία πράγματι και δικαιούται. Μπορούσε δηλαδή και δεν το έπραξε μέχρι αυτή τη στιγμή, την οποία μιλούμε και σας απαντώ στην ερώτησή σας. Προφανώς αυτή είναι δική μου εκτίμηση, είναι απολύτως σεβαστή επιλογή της να μην ζητήσει την άδεια, γιατί αν την πάρει με την άδεια μητρότητας, αυτές τις 15 μέρες θα έχει πλήρεις αποδοχές, διαφορετικά θα έχει μειωμένες. Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός με δίδυμη κοίηση που εξ ορισμού θεωρείται επαπειλούμενη βρίσκεται σε αδιέξοδο με τον βουλευτή του ΚΚΕ να κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα. Προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου είναι γνωστός συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα περί αυτού, είναι γνωστό. Είναι γνωστός για τις σχέσεις τους με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης είναι γνωστός, τελευταία μάλιστα, με τη συνδικαλιστική δίωξη εκπαιδευτικού, η οποία δικαιώθηκε κάτω από την καταγραφή εκπαιδευτικών, επειδή υπερασπίστηκε το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και τις ηλυμένες ομόφωνες αποφάσεις σχετικά με την αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Είναι επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα αυτά. Πάρτε μέτρα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Μια υπουργική απόφαση του 1985 που απαγορεύει την είσοδο πολιτικών προσώπων και βουλευτών στα σχολεία, καταργήστε τη. Ορίστε. Ότι καταγράφω τα όσα είπατε για τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας. Αν σας άκουσα καλά, είπατε ότι ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν το γνωρίζουμε και ποτέ δεν κατηγοριοποιούμε τους υπαλλήλους με βάση το που ανήκουν. Η εκπαιδευτικός πρόσφατα μεταφέρθηκε σπεσμένα με ασθενοφόρο από το σχολείο της στο νοσοκομείο την ώρα του εκπαιδευτικού έργου, ανέφερε ο Μανώλης Συντιχάκης. Μάλιστα, κατήγγειλε ότι τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, καθώς και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, προκαλούν το περιδικαίου αίσθημα με τις απαντήσεις τους, επαναλαμβάνοντας απλώς την απαράδεκτη νομοθεσία που προβλέπει μηδενικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. Με επιπλέον δεδομένο ότι η αναπληρώτρια προέβη σε εξωσωματική με τεράστιο κόστος, για το οποίο δεν υπάρχει καμία παροχή από το κράτος, οπότε το όποιο χαμένο μεροκάματο είναι πρόβλημα για την ίδια και την οικογένειά της.